από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή του έργου και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ισυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου. Από καθαριότητα μηδέν πώς ζούσαμε. Ο γέροντας δεν πρόσεχε καθόλου την υγεία του. Λίγο εάν πρόσεχε ανθρωπίνος θα ζούσε πολλά χρόνια διότι είχε πολύ γερό οργανισμό. Σ' όλη μου τη ζωή δεν ξανασυνάντησα ασκητή τέτοιου μεγέθους. Τι γούστο είχε ο γέροντας. Ό,τι τρώγαμε εμείς αυτό έδινε και στους ξένους. Ήλθε κάποιος από το Παρίσι να ασκητεύσει μαζί μας και του λέει «Πάρε, φάε, είναι τριών ημερών φρέσκο φαγητό γεμιστά με σαρδέλες» και έφαγε. Καλά εμείς είμαστε μαθημένοι, αλλά αυτός... Ο γέροντας με το γέρο Αρσένιο έκανε σαρμάδες και έβαζε αλμυρά ντακιασμένα. Το φαγητό του γέροντος δεν το πετούσαμε μέχρι να μουχλιάσει. Μας έστελναν τίποτα δέματα με τρόφιμα μέσα στα οποία υπήρχαν βρασμένα αυγά που είχαν σπάσει κατά τη μεταφορά. Ο γέροντας απτόητος τα καθάριζε και τα έτρωγε. Τόσο κόπο έκαναν οι γυναίκες να τα βράσουν. Τι να τα φάμε γέροντα που θα μας τρώνε Θα τα φάμε να μην πετάμε φαγητά Είναι αμαρτία Αγαπούσε το τυράκι ο γέροντας Αλλά με εκείνες τις συνθήκες Τα τυριά έβγαζαν σκουλίκια Αλλά και όσπρια Από τα οποία έβγαιναν τα σκουλίκια απ' έξω Μα εγώ σαν μάγειρα Πώς να τα προσφέρω στους πατέρες που τόσο κοπίαζαν Τη λύση την έδινε ο γενναίος πατήρ Αρσένιος για να μην στεναχωρέσει το γέροντα, έτρωγε αυτός όλα τα χαλασμένα και έλεγε «Ε, εσείς δεν μπορείτε με το στομάχι σας, εγώ θα το φάω». Ο πατήρ Αρσένιος ήταν άλλο πράγμα, γερή κράση. Έτρωγε όλα τα χαλασμένα και τίποτα δεν πάθαινε. Τι σου οι άνθρωπος ήταν, αλλά και τι αγωνιστής. Μια φορά είχαμε κάτι παλιά φασόλια που ήταν τόσο ξυνισμένα που δεν μπορούσαμε εμείς οι μικροί να τα φάμε. Μα ο γέροντα λυπόταν να τα πετάξει. Έτσι έκανε θερμή προσευχή με δάκρυα και μας τα πρόσφερε την άλλη μέρα. Και ό του παραδόξου θαύματο, τα ξυνισμένα φασόλια είχαν γίνει τόσο νόστιμα σαν γλύκισμα. Η διδασκαλία του γέροντος ήταν ότι όταν ιστερείται καν... κανείς και υπομένει, τότε έρχεται βλογία από το Θεό. Κάποτε τόλμησε να πει ο πατήρ Αρσένιος «Σαν άχυρο είναι το ψάρι, και το απαντά ο γέροντα. Ότι μα έδωκε ο Θεό καλό είναι. Θα πληρώσουμε για τον γονγκισμό σου, πατήρ Αρσένιε. Και πράγματι ήλθε πίνα. Κάθε άνοιξη έκαναν την εμφάνισή του στρατιέ ολόκληρε από κάμπιε. Αχ, πόσο τι συχαινόμουν. Και πάνω στην εκστρατεία του ρίμαζαν όλα τα φύλλα και τα μπιλάκια από τα πορνάρια και τα άφηναν ξηρά. Έμεναν τα ξύλα γυμνά. Πάει όλη η ομορφιά τους. Σκεπτόμουν πότε θα γίνουν τα φύλλα να πρασινίσει λίγο ο εδώ Δεν είχαμε τίποτε άλλο, μόνο πουρνάρια Οι κάμπιες μαζεύονταν έξω από το κελί του γέροντα και το δικό μου Με το που τις έβλεπα γυρνούσε το στομάχι μου και μου ερχόταν να κάνω εμετό Και μόνο που ήταν εκεί πάνω και κυκλοφορούσαν ανακατεβόταν το στομάχι μου όταν μαγείρευα, περπατούσαν αυτές και έπεφταν μέσα στο φαγητό. Δεν είχαμε μαγειρίο, έξω στις πέτρες μαγειρεύαμε, έλεγε ο γέροντας. Μπα, ε, ζωντανά είναι και αυτά, κακά είναι. Ε, ο Θεός τα φτιάξε και αυτά, τι πειράζει. Θα φάμε και φαΐ με κρέας. Πες ότι έκανε φαγητό με σαλιάγκους, με σαλιγκάρια δηλαδή. Σκεπτόμουν, ήμαρτον, συγχώρεσέ με Παναγία μου. Αμά θα φύγουμε, θα φύγουμε να γλιτώσουμε τις κάμπιες και τον αέρα. Αυτά τα δύο τα είχε φοβηθεί το μάτι μου, μα ήταν δύσκολη κατάσταση. Παραθέταμε το φαγητό στους πατέρες και οι κάμπιες χόρευαν μέσα. Κάποτε τρώγαμε στο τραπέζι και μας είπε ένας πατέρας «Κοίτα τα ματάκια τους πώς τα παίζουν» «Αφού τα ευλόγησε ο γέροντας καλά είναι» του είπα. Ο γέροντας τα είχε τετρακόσια και του λέει «Τρώγε και μη μιλάς, τρώμε μακαρόνια με κρέας». Εκείνος πάλι «Εφρέμ, κοίτα τα κεφαλάκια τους, «Πάτερ μου, αν μια φορά το ξαναπείς, μάζεψέ τα και φύγε», είπε κοφτά ο γέροντας. «Κοκάλωσε». Αμέσως άλλαξε διάθεση και μου είπε «Εφρέμ φάε, δεν έχει τίποτε». Λίγο πριν την κοιμησή του είχα αρρωστήσει και επειδή έκανε υπακοή στο γέροντα δεν πήγαινα σε γιατρό. Όμως όταν τον ρώτησα τι να κάνω στο εξής μετά την κοιμησή του μου απάντησε «Εσύ είσαι φυλάσθενο παιδί, θα πας και στο γιατρό, μην κοιτάς τι έκανα και τι πίστευα εγώ και ο πατήρα Αρσένιος. Εσύ είσαι αδύναμο. Άμα χρειαστεί γιατρό και φάρμακα να πας». Αυτό το μάθημα δεν το είχα μάθει για τόσα χρόνια. Τώρα όμω τα γεράματα το έμαθα. Τώρα που ήρθα στο τέλο, είδα ότι πρέπει να είμαι συγκαταβατικό στου γιατρού και στα φάρμακα. Ακούγεται δρακόντιο αυτή η υπακοή, αλλά μέσα τη είχε το μαρτυρικό πνεύμα τη υπομονή και τη αυταπαρνήσεω την απόλυτη πίστη στην πρόνοια του Θεού και την παρησία της προσευχής του γέροντος προς το Θεό. Ήξερε τι έκανε ο γέροντας Ιωσήφ, ήταν σοφός κατά Θεόν, διότι μέσα σε αυτούς τους κόπους, στις σκληρές στερήσεις και τους μεγάλους ασκητικούς αγώνες, υπήρχε ο κεκριμένος θησαυρό της Θείας Χάριτος. Τα ασκητικά μαρτυρικά βιώματά του στην έρημο του Αγίου Βασιλείου μαζί με τον έκταρ της Θείας Χάριτος και με τις εμπειρίες των Θείων Αναβάσεων ήθελε ο Άγιος Γέροντας Ιωσήφ να τα αποταμιεύσει και στις καρδιές των νεαρών υποτακτικών του. Γιατί ήταν ουράνιος παρακαταθήκη που έπρεπε να μεταβιβαστεί και στις επόμενες γενναίες απλανώς η παλαμική αυπαράδοση. Κάθε μέρα είχαμε αχθοφορία διότι δεν υπήρχαν αυτοκίνητα και εκεί που μέναμε εμεί ούτε ζώα δεν ανέβαιναν. Άμμο, ξύλα, πέτρες, τρόφιμα, ό,τι χρειαζόμασταν έπρεπε να τα μεταφέρουμε στην πλάτη. Πολλές οι ταλαιπωρίες και πολλές οι δυσκολίες, αφού ο γέροντας μας έστελε να κόψουμε έλατα από τον Άθωνα, ώρες μακριά. Ανεβαίναμε και κατεβαίναμε λαγκάδια και κόβαμε όλοι από δύο δέντρα και τα κουβαλούσαμε περνώντας ανάμεσα από επικίνδυνους βράχους και δυσπρόσιτα μονοπάτια και τα φέρναμε στις καλύβες μας για να χτίσουμε τα κελιά μας. Ώρες μακριά ξεκινούσαμε το πρωί και γυρνούσαμε με το βασίλεμα του ήλιου. Όταν αναβαίναμε φορτωμένοι από τη θάλασσα έτρεχε ποτάμι ο ιδρώτας γιατί όλα τα κουβαλούσαμε στην πλάτη με κόπο και μόχθο πολύ. Τις καλύβες μας με το αίμα μας τις κτίσαμε επιστρατεύσαμε όλους τους φωτεινούς λογισμούς και έτσι χαιρόμασταν να σηκώνουμε τα φορτία. Σκεπτόμασταν, τούτο ο κόπος και ο ιδρώτας ισοδυναμεί με μαρτυρικό αίμα. Η προσευχή και η αγρυπνία μας Η ημέρα μας είχε κεντρικό της άξονα την αγρυπνία. Τα πάντα γίνονταν με σκοπό να έχουμε άνεση στη νυχτερινή μας προσευχή. Το τυπικό μα τότε στην έρημο τη μικρά Αγίας Άννα προέβλεπε. Έγερση από τον ύπνο για αγρυπνία με το ηλιοβασίλεμα. Με την έγερση παίρναμε ένα καφέ μόνο και μόνο για να μας βοηθήσει στην αγρυπνία. Ο γέροντας επέβαλε τον καφέ πριν την αγρυπνία, εκτός αν δεν μπορούσε κανείς. Για τους ασθενεστέρους αδελφούς επιτρεπόταν και ένα μικρό κέρασμα προς περισσότερη τόνωση. Μετά από τον καφέ παίρναμε την ευχή του γέροντος και φεύγαμε σιωπηλά. Ούτε μια λέξη δεν λέγαμε και πηγαίναμε ο καθένα στο κελί του. Ο γέροντας έδινε πολύ βαρύτητα σε αυτό το σημείο. Επέμενε πως μετά την έγερση έπρεπε να προσέχουμε πολύ τις αισθήσει μας, ώστε να προσφέρουμε την αφρόκρεμα του νου μας στην προσευχή. Ούτε συνομιλίες, ούτε μετεωρισμοί, ούτε τίποτα. Μόλις μπαίναμε στα κελιά μας, αρχίζαμε την νυχτερινή μας προσευχή, κατά τον τρόπο και τη μέθοδο του γέροντος. Λέγαμε το Τρισάγιο, το Πιστεύω και τον Πεντηκοστό Ψαλμό. Κατόπιν καθόμασταν στα σκαμνάκια μας και δουλεύαμε το πένθος, τη μνήμη του θανάτου, τη μνήμη της κολάσεως και του παραδείσου και αδολεσχούσαμε με τη μνήμη της σταυρώσεως του Χριστού και της ζωής των δικαίων. Και έτσι ερχόμασταν σε κατάνοιξη, συντριβή και μετάνοια. Δεν παραμέναμε όμως για πολύ χρόνο σε αυτές τις σκέψεις, αλλά αμέσω μετά τη συντριβή και την ταπείνωση της καρδιάς, αρχίζαμε την ευχή. Μα τόνισε ο γέροντα ότι αφού σηκωθούμε από τον ύπνο, ο νου μα είναι ξεκούραστο και καθαρό, και εφόσον είναι σε μια τέτοια κατάσταση καθαρότητο και ησυχία, είναι η κατάλληλη στιγμή να του δώσουμε αμέσω, σαν πρώτη πνευματική ύλη, το όνομα του Ισού Χριστού, αυτό κατά τους πατέρες λέγεται πρωτόνια. Έτσι όπως ήμασταν όλοι κλεισμένοι μέσα στα κελιά, Παντελώ σκοτεινά, αρχίζαμε την ευχή με ή χωρίς κομποσχήνη. Όταν πιεζόταν πολλοί ονούς, σηκωνόμασταν και αρχίζαμε μετάνοιες. Κομποσχήνη, μετάνοιες ήταν η αγρυπνία μας. Εγώ ταπεινά δολεσχούσα στην ωερά προσευχή δύο με τρεις ώρες και πολλές φορές μέχρι και πέντε. Μόλις πήγαινα να ζαλιστώ ή να με πάρει ο ύπνος, έβγαινα έξω όποιες κι αν ήταν οι καιρικέ συνθήκες, είτε φυσούσε, είτε έβρεχε, είτε χιόνιζε. Για να πολεμήσουμε τον ύπνο, ψέλναμε λίγο σιγανά και κάναμε μετάνοιες. Άλλοτε πάλι, όταν κουραζόμασταν από την νοερά προσευχή, μα συνιστούσε ο γέροντας να μελετούμε την Αγία Γραφή, βίου Αγίων και κείμενα νηπτικών πατέρων. Ακολουθούσε πνευματική θεωρία και αυτοκριτική με αυτομεμψία και μόλις ξεκουραζόταν ο νους, πάλι επανερχόμεθα στην νερά προσευχή, με το νου μέσα στην καρδιά. Αυτή ήταν η τάξη μας, χειμώνα καλοκαίρι. Κατά την αγρυπνία μας είχαμε μεγάλους πολέμους, μεγάλους αγώνες και μεγάλες μάχες, αλλά ήταν πραγματική αγρυπνία. 8 με δέκα ώρες με νοερά προσευχή, με μετάνοιες, με ταλαιπωρία, με ψυχική συντριβή, αλλά και με σωματικό κόπο, διότι δεν είχαμε την ανάπαυση που υπάρχει σήμερα και προσπαθούσαμε να μείνουμε όση περισσότερη ώρα μπορούσαμε κλεισμένοι μέσα στα κελιά μας στην ωερά προσευχή χωρίς το κομποσχήνι και χωρίς καθόλου φως. Άλλος δύο ώρες, άλλος τρεις, άλλος τέσσερις ώρες όσο άντεχε και επέτρεπε η σωματική και η πνευματική δύναμη του καθενός με τη διάκρισή του που προερχόταν από την απέραντη εμπειρία του, μας είχε κάνει κάτι χαμηλά στα σίδια, στα οποία ακουμπούσαμε τα χέρια μας για να μην κουράζονται. Σκύβαμε λοιπόν το κεφάλι μας αριστερά και κάναμε την ωερά μας προσευχή, με εισπνοή και εκπνοή. Ο γέροντας μας είχε επιβάλει ως ελάχιστο όριο οκτώ ώρες αγρυπνία, εκ των οποίων οι έξι ήσαν κατά μόνας προσευχή. Πέραν των οκτώ ώρων μπορούσε ο καθένας μας να επιλέξει αν ήθελε να γρυπνήσει περισσότερο ή να κοιμηθεί. Ο ίδιος όμως έφτανε 7-8 ώρες νοερά προσευχή με μεγάλες επιτυχίες. Η νοερά προσευχή ήταν η κυριότερη ασχολία του γέροντο Ιωσήφ. Όλη του τη δύναμη την εστίαζε στην καλλιέργεια αυτή τη προσευχή. Όλε του τι δραστηριότητε τι ρύθμιζε ώστε να έχει άνεση ο νου στην προσευχή. Όπω έγραψε ο ίδιο. Η νοερά προσευχή σε μένα είναι όπως η τέχνη του καθενός, καθότι εργάζομαι αυτήν 36 και επέκεινα χρόνια, δηλαδή σε όλη τη διάρκεια της μοναχικής του ζωής. Και πράγματι, εργαζόταν στην προσευχή μεθοδικά και με τάξη. Προσευχόταν με επιμονή και βία, αλλά και με συντριβή και ταπείνωση. Όλη του ημέρα ήταν μια προετοιμασία για την νυχτερινή του προσευχή. Κρατούσε το ασκητικό του πρόγραμμα με απόλυτη ακρίβεια – πότε θα κοιμηθεί, πότε θα ξυπνήσει, πότε θα εργαστεί, πότε θα φάει, όλα γίνονταν με βάση το ακριβές τυπικό του, ώστε να έχει άνεση σωματική και διανοητική για την αγρυπνία του. Σκοπός της αγρυπνίας του ήταν να προσελκύσει το έλεος και τη χάρη του Θεού, διότι ο Χριστός μας λέει «Κρούεται και ανοιγήσετε ημίν». Γι' αυτό κάθε βράδυ μετερχόταν όλα τα είδη της προσευχής, κρούοντας με επιμονή και ταπείνωση τη θύρα του Θείου Ελέους. Καταρχάς μετερχόταν την αυτοσχέδια προσευχή, στεκόταν όρθιος με τα χέρια σταυρωμένα και έλεγε ήσυχα και ψιθυριστά «Κύριε Ιησού Χριστέ, γλυκύτατε Πατέρα, Θεέ και Κύριε του Ελέους και πάσης κτίσεως δημιουργέ, έπιδε επί την ταπείνωσή μου και πάσα στα αμαρτίας μου συγχώρησον» καθόλων των τη ζωή μου χρόνων, α έπραξα έω και αυτή τη ημέρα και ώρα. Και εξαπόστηλον το πανάγιο και παρακλητόν σου πνεύμα, όπω αυτό με διδάξει, φωτίσει, σκεπάσει του μία μαρτάνιν και αγαπάνε εξ όλη ψυχή και καρδίας, σε τον γλυκύτατο μου σωτήρα και ευεργέτη Θεό, τον άξιον πάσης αγάπης και λατρείας. Ναι, αγαθέ Θεπάτερ Άναρχε, Ιέσυν Άναρχε και Πανάγιον Πνεύμα, αξίωσόν με φωτισμού θείας και πνευματικής γνώσεως, ή να θεωρώ την γλυκία Σου χάριν, ή να δι' αυτής βαστάσω το βάρος τ' μου της νυχτερινής αγρυπνίας, και καθαράς αποδώσω τα σπροσέ μου ευχάς και ευχαριστίας, πρεσβείας της Υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Αμήν. Άλλες φορές προσευχόταν ως εξής «Ω ηγαπημένε μου, γλυκύτατε Ιησού Χριστέ, ποιος διεμέ σε παρακάλεσε και ποιος προσευχήθη να με φέρεις στον κόσμο και να γεννηθώ σε γονείς καλούς και πιστούς χριστιανούς, όπου τόσοι άλλοι γεννώνται σε Τούρκους, Φράγκους, Μασόνους και Εβραίους και Ιδωλολάτρας και λοιπούς, όπου δεν σε πιστεύουν, Πόσον λοιπόν πρέπει εγώ να σε αγαπώ και να σε ευχαριστώ για την τόση μεγάλη χάριν και ευεργεσίαν όπου μου έκαμες και το αίμα μου να χύσω δεν δύναμε να σε ευχαριστήσω. Αλλά και πάλιν σωτήρ μου γλυκύτατε ποιος διεμέσου ήφχε το να μη υπομένεις τόσα έτη από παιδικής ηλικίας αμαρτάνοντα και δε με βαρέθηκες όπου με έβλεπες αδικούντα, κλέπτοντα, οργιζόμενον, γαστριμαργούντα, πλεονέχτη, φθονερόν, ζηλότυπον και πλήρωμα πάσης κακίας και σε τον Θεόν μου δια των έργων μου υβρίζοντα. σίδε ο Κυριός μου, δεν έστειλε θάνατον να με πάρει ένα μαρτίε, αλλά προθήμως με υπέμενες, όπου αναπέθνησκα αιωνίως θα εκολαζόμουν, ό,τι σ' αγαθότητός σου, Κύριε. Αλλά και πάλιν, ποιος διεμέσα εικέτευε να με φέρεις εις μετάνοιαν και εξομολόγηση και να με ενδύσεις το μέγα και αγγελικό σχήμα. Ό, της μεγαλοσύνης σου, Κύριε, ό, της φρικτής σου και μεγίστης οικονομίας, Ω της πλουσίας σου δωρεάς δέσποτα, Ω των ακενότων σου θησαυρών και ανεκδηγήτων μυστηρίων, Τις μη φρίξη θαυμάζον τη σύν Τι μη εκπλαγεί ορών πλούσιον έλεος, φρύτο δέσποτα να διηγούμε την συν πλουσίαν δωρεάν. Ο δεσπότης μου και κύριος να σώσει τον σταυρόσαντα, εγώ δια τα αμαρτίας μου τον πλάστη μου σταυρώνω και ο πλάσας με εμέ ελευθερώνει. Ω αγάπη σου πόσον σου είμαι χρεός Όχι πλάστα μου, δια την αιώνιον ζωήν πρέπει να σε αγαπώ, όπου μου υπόσχεσε όχι επειδή μου λέγεις να μου δώσεις την χάρη σου, ούτε δια των παράδεισων, αλλά χρωστώ να σε αγαπώ, διότι με ελευθέρωσες εκ της δουλείας της αμαρτίας και των παθών μου. Έλεγε λόγια δικά του εμπνευσμένα από τη Θεία Χάρη ο γέροντας, όσον μπορούσε και ήξευρε, παρακινώντας τα σπλάχνα του Θεού για έλεος και αγάπη. Και αν με ενερχόταν η χάρη, τότε ακολουθούσε όπου τον οδηγούσε εκείνη. Εάν όμως περνούσε η ώρα και έβλεπε ότι δεν κινείται χάρης, τότε καθόταν στο σκαμνάκι του και άρχιζε να λέγει την ευχή νοερά. Είχε για την προσευχή ένα ειδικό σκαμνί που έμοιαζε σαν καρέκλα, αλλά ήταν πιο χαμηλό και είχε υποστήριγμα για τα χέρια του για να μην μου διάζουν. Καθόταν εκεί, έσκυβε το κεφαλάκι του προς τα αριστερά, έβαζε το νου του μέσα στην καρδιά για ώρες ολόκληρες και αδολεσχούσε στην ωερά προσευχή και στη θεωρία του Θεούμενη Υψή. Πάντα γρυπνούσε για έξι ώρες από τις εννέα το βράδυ έως τις τρεις μετά τα μεσάνυχτα, κατέβαζε το νου του στην καρδιά και δεν του επέτρεπε να βγει έξω από την ένταση της προσευχής, δηλαδή στο να κρατά το νου αμετεόριστο μέσα στην καρδιά για τόσες ώρες, γινόταν μουσκεμα στον υδρότα και αισθανόταν δυνατούς πόνους σε όλο του το σώμα. Καμιά φορά έφτανε και οχτώ ώρες χωρίς διακοπή και ως έγκλειστος και δέκα ακόμη, συνέχεια προσευχή και νοερά εργασία με το όνομα του Χριστού οκτώ ώρες μέσα στην καρδιά και όργωμά τη δια της χάριτος του Θεού. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η πλημμύρα των δακρύων και ο κλαθμός κατά το πλήστον από αγάπη και έρωτα Θεού. Στον άνθρωπο έγκυται μόνο να χτυπάμε επιμονή, υπομονή και ταπείνωση τη θύρα της προσευχής. Ο Θεός όμως θα αποφασίσει αν θα βραβεύσει ή όχι τον προσευχόμενο. Έτσι, αν κάποτε κάποτε από την νοερά προσευχή δεν είχε επίσκεψη Θεού, τότε ο γέροντας προχωρούσε στο επόμενο σχέδιο. Δηλαδή άρχιζε να ψάλει τροπάρια από την κουρά του μεγαλόσχημου όπως το «Αγκάλας Πατρικάς» ή διάφορα τροπάρια από την νεκρόσιμα ακολουθία. Έτσι ψάλλοντας, ο γέροντας ξεκούραζε το νου και αντιμετώπιζε τις δαιμονικές προσβολές που ήθελαν να προκαλέσουν μετεωρισμούς και ερχόταν σε κατάνοιξη και πάλι πίεζε το νου να μπει στην καρδιά και να κάνει νοερά προσευχή, διότι ο θέλων σωθήνε μετέρχεται τέχνας και τρόπους για να βοηθά τη ψυχή του προς αναζήτηση και ένωση μετά του Θεού. Το παράδειγμά του ήταν πραγματική ζώσα διδασκαλία. Αν όμω ούτε από την αυτοσχέδια ευχή, ούτε από τη σιγανή ψαλμοδία, ούτε από την πίεση του νου έβγαζε καρπό, τότε μεταχειριζόταν άλλο τρόπο την θεωρία, Άρχιζε δηλαδή να μελετά τον θάνατο, την σταύρωση του Χριστού, τη φρικτή κρίση της δευτέρα παρουσίας, την κόλαση και τον παράδεισο. Και έλεγε πώς θα έρθει ο Χριστός, πώς θα έρθουν οι άγγελοι, πώς θα αναστηθούν οι νεκροί, πώς θα παρθούν οι νεφέλες. Δεν θα με πάρει εμένα η νεφέλη, θα πάρει τον διπλανό μου, θα πάρει τον τάδε ασκητή, θα πάρει τον πατέρα Αρσένιο, εμένα δεν θα με πάρει και καθόταν και έκλαιγε, διότι όλοι οι άλλοι πήγαν στα δεξιά και ότι μόνο αυτός μαζί με τους άλλους αμετανόητους αμαρτωλούς θα πάνε στην κόλαση. «Αχ, το πύρινο ποτάμι θα με παρασύρει και μένα. Και κατόπιν έστρεφε το νου του στον παράδεισο, στην απόλαυση των δικαίων, στα αιώνια αγαθά, και ευχαριστούσε τον αγαθό σωτήρα και βεργέτη, αλλά και δίκαιο Θεό» και έτσι αυτά αναλογιζόμενος με τα πίστεως καθόταν και έκλαιγε και έβγαζε και από εδώ ωφέλεια. Αν δεν έβρισκε χάρη από την ευχή έβρισκε από τη θεωρία και έτσι αξιοποιούσε το χρόνο της αγρυπνίας του. Άλλες πάλι φορές ταπεινώνοντας το λογισμό του έφερνε στη μνήμη του Αγίου Σασκητάς και μεγάλους αγωνιστάς του πνεύματος με αξεπέραστα παλέσματα προσπαθώντας να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να αγγίξει τη χάρη του Θεού. Και έτσι έδινε ένα άλλο τόνο στην προσευχή και μια άλλη χρειά. Δεν ξόδευε όμως πολύ χρόνο σε τέτοιες θεωρίες. Μόλις ζεστενόταν η καρδιά του και συμμαζευόταν ο νους, άφηνε τις θεωρίες και έσπροχνε το νου πάλι προς την καρδιά με την νοερά προσευχή. Οι θεωρίες αυτές συντρίβουν την καρδιά και έτσι η ψυχή αρχίζει με πολλή ταπείνωση, προσευχή και νύψη την ευχούλα, το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με» διότι η ουσία της νοεράς προσευχής είναι να συγκεντρώσεις το νου μέσα στην καρδιά, αφού τότε μόνο λέγεται η ευχή αμετεόριστα και κατανοείται πλήρω το περιεχόμενό τη. Αυτό σημαίνει ότι με τη συνεχή ευχούλα το «Κύριε Ιησού Χριστέ» είναι σαν να πιάνει κανείς γερά τα πόδια του Χριστού και να κλαίει στο «Ελέησόν με» δηλαδή δεν ψάλει και δεν υμνεί τον Κύριο για να του αποσπάσει τη συγνώμη, όπως κάνουμε στη ψαλμοδία που έχει μέσα της τη στη σοφία του Θεού και μας διδάσκει για έλεος συγνώμη και αγάπη Θεού, αλλά με την ευχούλα είμαστε σαν τη χαναναία που επέμενε στο Χριστό να την ελεήσει. Ελέησον με, Κύριε Υιός Δαβίδ, και σαν τον τυφλό που του φώναζε, Κύριε Δαβίδ, ελέησον με. Από την έρημο στην πόλη Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή του έργου και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ισυχαστού Την εκπομπή που και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνη